η 13η που είναι νομοθετημένη σε μόνιμη βάση. 13η σύνταξη. Γιατί ακούω από την ηγεσία του Υπουργείου ότι ενδεχομένως να αλλάξει, να έρθει κάτι άλλο, να καταργηθεί ο νόμος. Από τον αρμόδιο υπουργό θέλω την μια σαφή θέση. Κύριε ο νόμος που έδινε αυτή τη 13η, την κουτσουρεμένη, το φιλοδόρημα, το προεκλογικό, που είναι νόμος του κράτους, θα καταργηθεί ή θα παραμείνει. Κύριε Στρατάκη, θα επαναλάβω κάτι το οποίο ακριβώς είναι το ίδιο που έλεγα και ως βουλευτής. Δεν υπήρξε ποτέ 13η σύνταξη στο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό το λάθος. Ναι, αλλά τώρα με διακόπτετε. Εγώ βλέπετε. Ναι, να πείτε μας. Σας ακούμε, κύριε Υπουργέ. Σας ακούμε. Πάτε να ακυρώσετε αυτό που θα πω. Με σεβασμό σας άκουσα. Δεν υπήρξε ποτέ 13η σύνταξη. Ποτέ. Το ύψος της 13η σύνταξης είναι 2,3 δις. Άρα ουσιαστικά ήταν ένα προεκλογικό όχι φιλοδόρημα, δεν θα πω. Μια προεκλογική εξαπάτηση εκ μέρους προηγούμενης κυβέρνησης. Παραμονή των εκλογών να εξαγοράσουν τη συνείδηση των συνταξιούχων. Το ψηφίσατε όμως. Βεβαίως. Αναγκαστικά σας και απαντώ λοιπόν. Το συγκεκριμένο ποσό σε επίπεδο δημοσιονομικής δαπάνης παραμένει μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα. Και το οποίο παραμένει ως συνταξιδοτική δαπάνη. 900 εκατομμύρια, εμείς, κύριε Υπουργέ. Εμείς σήμερα όλο αυτό το πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών αναγκών που δημιουργείται στο ασφαλιστικό σύστημα μέσα από τις αυξήσεις. Διότι θα ρωτήσει κάποιος εύλογα πώς θα γίνουν οι αυξήσεις. Ναι. Τη στιγμή που δεν θα γίνουν μειώσεις. Υπάρχει κάποιο μαγικός τρόπος, μαγικό ραβδί, απάντηση. Δεν υπάρχουν μαγικά. Συγκεκριμένα νούμερα υπάρχουν. Κατάλαβα τι σωστά. Κάνουμε, λοιπόν. Άρα μισό λεπτά εκεί. Τι κάνουμε, κυρία Μαυραγάνη. Θα δείτε λοιπόν ότι μία βασική παραδοχή της αναλογιστικής μελέτης και η οποία θα ενσωματώνεται και με διάταξη νόμου μέσα στο ασφαλιστικό θα είναι ότι θα καταβάλει το ελληνικό δημόσιο ενισχυτικά στο ασφαλιστικό σύστημα το 0,5% του ΕΠ διαχρονικά μέχρι το 2070 και μέσα από αυτή την αύξηση της συνταξιδοτικής δαπάνης θα έρθει να δοθεί η δυνατότητα των αυξήσεων που περιέγραψα λίγο πριν. Το 0,5% του ΑΕΠ δεν είναι. Μισό λεπτό. Το 0,5% πόσο είναι. Όχι. Τι ποσό είναι. 100 εκατομμύρια. Το 0,5% του ΑΕΠ είναι 1 δισεκατομμύριο. Είναι λάθος προσέγγιση να του δώσετε να το βάλετε σε απόλυτο νούμερο. Διότι στην προβολή μέχρι το 2070 το 0,5% θα αυξηθεί. Ερώτηση όμως. Κύριε Υπουργέ, επειδή μας έχουν απαντήσει πολλές φορές εδώ σε αυτήν την εκπομπή που βγήκε και λένε ότι τα 900 εκατομμύρια, γι' αυτό είπα και εγώ 900 εκατομμύρια, εν προκειμένου δηλαδή την τρέχουσα χρονιά, θα πάνε σε μία μόνιμη δαπάνη συνταξιοδοτική που θα προσδιορίσει το Υπουργείο Εργασίας ποια θα είναι αυτή. Εσείς αυτό λοιπόν. Δεν συμφωνείτε ότι θα γίνει έτσι. Λέτε ότι θα πάνε αυτά τα λεφτά για τις αυξήσεις που περιγράψαμε προηγουμένως. Μα είναι μόνιμη συνταξιδοτική δαπάνη. Άρα δεν θα δοθεί αυτό το δωράκι, το προεκλογικό. Είναι μόνιμη, κυρία Μαυραγάνη, το 0,5% του ΑΕΠ θα έρθει να προσθεθεί και έχει μπει ήδη στην αναλογιστική μελέτη, η οποία σχεδόν ολοκληρώθηκε. Και είναι μία βασική παραδοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες των αυξήσεων και να μην υπάρχει ξανά. Κύριε Υπουργέ, αυτά που μας είπατε, όχι κάτι εξτρά σε ευάλωτες ομάδες συνταξιούχων. Επαναλαμβάνω και πάλι. Ναι. Η μελέτη περιλαμβάνει ένα νούμερο, όχι ευκαταφρόνητο, 0,5% του ΕΠ, που το τρέχουμε μέχρι το 2070, μένω εδώ. Ναι. Απαντώ λοιπόν ότι τα χρήματα διασφαλίζονται μέσα από αυτή τη συνεργασία που είχαμε το Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά την. Τη δυνατότητα που μας δίνει και ο ίδιος Πρωθυπουργός για να προχωρήσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνω μόνος μου. Και καλύπτει αυτές τις αυξήσεις. Αυτό λοιπόν καλύπτει τις αυξήσεις. Να η απάντηση ότι δεν θα ξαναγίνουν μειώσεις. Και αυτό διασφαλίζει πλέον και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μέχρι το 2020. Επιμένω λίγο ακόμη. Κάτι εξτρά οι συνταξιούχοι θα παίρνουν από εδώ και πέρα, όπως είδατε το μέχρι πρότινος ή όχι. Κύριε Μαυραγάνη, δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι τέτοιο εγώ αυτή τη στιγμή. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή φέρνουμε ένα ασφαλιστικό το οποίο θα διανέμει τα χρήματα και τους πόρους του με ασφαλιστικούς κανόνες και όχι με επιδοματική λογική, με ασφαλιστικούς κανόνες, με όρους δικαιοσύνης, με όρους ανταποδοτικότητας, με την επίβλεψη και τις εντολές και τις επιταγές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κάτι πήγες να πεις ελευθερία όμως, έτσι. Δηλαδή, περνάτε από τη λογική της επιδοματικής πολιτικής σε μια λογική οτιδήποτε δίνεται να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Εννοείται. Αυτό καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σωστό. Πρέπει η ελληνική μας οικονομία, ξεπερνά το ασφαλιστικό και για τα εργασιακά και για τα φορολογικά και όλα, να βρίσκεται σε ένα πλαίσιο σταθερότητας ότι... με κανόνες οι οποίοι θα είναι προσδιορισμένοι. Ξεκάθαρο, κύριε Υπουργέ. Ο νόμος κάθε αυτός χρόνο... θα ακυρωθεί, δηλαδή. Συγγνώμη, εγώ επιμένω, γιατί πήρα μια απάντηση από τον Υπουργό και χαίρομαι που μου την έδωσε ευθέως. Αλλά και για τον κόσμο. Η 13η, το φιλοδόρημα, το επίδομα αυτό που με νόμο έχει θεσπιστεί. Μα δεν το δέχεται ως τέτοιο, κύριο Σουρέα. Ωραία, αλλά σταματάει. Αυτό λέει και ο Σταρτάκη. Σταματάει. Λοιπόν, ο νόμος αυτός δεν θα εφαρμοστεί. Δεν θα εφαρμοστεί, θα εφαρμοστεί, θα καταργηθεί. Τι θα γίνει. Ή θα αναμορφωθεί, φαντάζομαι. Κύριε Στρατάκη, αυτός ο νόμος ισχύει σήμερα. Ωραία. Να έχετε λίγο υπομονή. Θα δείτε στη Βουλή ακριβώς τις διατάξεις συγκεκριμένες.
Σας είπα ότι δεν μπαίνουμε κύριε Στρατάκη στη λογική να μοιράζουμε προεκλογικά στους συνταξιούχους ένα ποσό για να εξαγοράσουμε την ψήφο τους. Έχουμε άλλη αντίληψη. Είμαστε υπεύθυνοι, είμαστε ειλικρινείς απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας. Όχι, γιατί είχε δεσμευτεί ο κ. Μητσοτάκης όταν το δώσει του χρόνου. Η ειλικρίνεια, κύριε Στρατάκη, αποτυπώνεται και με τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες. Δεν είπαμε ποτέ ψέματα στον κόσμο. 13η σύνταξη δεν υπήρξε ποτέ. Υπήρξε προεκλογικό επίδομα στους συνταξιούχους για να εξαγοραστεί ο συνταξιούχος. Και το οποίο λέτε θα ενσωματωθεί στα δαπάνη για μόνιμες αυξήσεις. Η δαπάνη συγκεκριμένη είναι νομοθετημένη, παραμένει ως συνταξιοδοτική δαπάνη. Δεν είμαι μονικός, και θα παραμένει μέχρι το 2070. Απλά είχατε πει ότι αυτό δεν θα δοθεί τώρα το 19 και θα δοθεί το Δεκέμβριο του 20. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Πιθανώς να επιμένεις και στο κομμάτι του μερίσματος που δόθηκε και φέτος που και συνταξιούχους. Ναι, μέσα. Αλλά δεν δόθηκε το μέρημα εξαιτίας του φιλοδορήματος προεκλογικού. Αυτό όμως δεν θα υφίσταται πλέον. Το ξεκαθαρίσαμε, τελείωσε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην πλειοψηφία.